Μαρία μου. Μαρία μου, είσαι 60 και φαίνεσαι 40. Και από ό,τι ακούω, έχεις σκοπό να φανείς ακόμη νεότερη. Και βέβαια. Και αν χρειαστεί, θα ξαναγεννηθώ. Μαρία μου, το να γερνάει κανείς δεν είναι τόσο κακό. Όχι! Κακό είμαι! Κακό! Πολύ κακό! Κάκιστο! Γιατί εγώ είμαι και όμορφη και νέα και έτσι θα μείνω. Τι λες, μωρή, που γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Αντί να κάτσεις πιτάξεις να χαρίσεις τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, έρχεσαι εδώ και μου τους λες όλους τρελούς, φουριόγρια. Μην μένεις σε μένα γρία! Θα μ' αγαπάς άμα γεράσω. Αν μ' αγαπάς κι εσύ, γιατί ξέρεις, τώρα με θέλουν πολύ και αν με θες πραγματικά εσύ, πρέπει να μπορείς και να με κρατήσεις. Η περίπτωση της κυρίας Μουσμουλάκη που άλλαζε ηλικία επέδρασε καταλυτικά στη Τζούλια σχετικά με τη δική της περίπτωση. Τα γεγονότα άρχισαν να εξελίσσονται ραγδαία. Η αρχή έγινε σε μια ιατρική συγκέντρωση. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά. Καλήθα, για χαρά. Εγώ τελείωσα. Αν θέλετε τίποτα άλλο, πέστε το τώρα γιατί φεύγω. Όχι, Ανούλα μου, όλα είναι μια χαρά. Σε ευχαριστούμε. Καλήθα. Α, μονάχα κάτι. Αύριο το πρωί, αν έχεις την καλοσύνη, έλα λίγο νωρίτερα γιατί περιμένουμε τους μαστόρους που βάφουν να τελειώσουν αύριο. Γιανούλα μου, ναι. Να σου πω κι εγώ κάτι πριν φύγεις. Αν θέλεις, κάνε μου 2-3 σάντουιτς με σαλάμι και ντοματούλα. Σύψε μια πορτοκαλάδα. Απούσε, πιάσε και ένα μιλαράκι, καθάρισε το. Βάλ τα όλα σε ένα πιάτο και φέρτα μου. Εγώ το ήξερα. Άλλη φορά θα φεύγω και δεν θα λέω ούτε καληνύχτα. Βρε, λέγω μου, τι τα θέλεις τώρα όλα αυτά. Σε λίγο θα φάμε κανονικά, θα σου κοπεί η όρεξη. Δεν μου κόβεται καθόλου η όρεξη. Ίσα-ίσα κάτι τέτοια μου την ανοίγουν. Στο κάτω-κάτω που ξέρω εγώ η Τζούλια, αν θα μείνει και απόψε Τζούλια. Μπορεί να γίνει χάιδο και να με αφήσει να φάω. Αυτό να μου πεις. Τι. Περιμένουμε κανένα. Εγώ, όχι. Δεν περιμένουμε. Αλλά σε αυτό το σπίτι έρχονται ένα σωρό πράγματα που δεν περιμένουμε. Πάω να ανοίξω. Κοίτα ρε, παιδί μου. Κάθε φορά που πας να βάλεις κάτι στο στόμα σου, κάτι συμβαίνει. Μπράβο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Περάστε. Ο κύριος Ιάσον, ο μισογύνης. Α, Ιάσον, να καλώς ήρθες. Μη δίνει σημασία, αστείευεται. Το ξέρω, κύριε Φωκά. Εξάλλου είναι και δικαιολογημένη. Με θυμάται από τις παλιές κακές εποχές. Από τότε που με είχε πιάσει από το λαιμό και μου φώναζε, θα σε πνίξω, παλιογύναικο. Σε μισώ. Μισώ όλες τις γυναίκες. Αγαπητή κυρία Γιαννούλα, δεν τις μισώ πλέον τις γυναίκες. Αντιθέτως, τις αγαπώ. Γιατρεύτηκα χάρη στη δόκτωρα Τζούλια. Πού είναι? Α, στο ιατρείο μέσα. Δεν έχει δουλειά, μπορεί να σε δει άμα θέλει. Κάτι έπιπλα κοιτάζει καινούργια που πήραμε. Σε έφερα λίγα λουλούδια. Α, Ιάσον, πολύ ευγενικό από πλευρά σου. Έμενε κάτι τον Αλέκο, το γνωρίζει. Αλέκο, γνωρίζεστε με τον Ιάσονα. Ναι, έχουμε ξανασυναντηθεί. Ναι, σε άλλες εποχές. Δυσάρεστε. Πάντως τώρα οι σχέσεις μου με τις γυναίκες είναι σε τέτοιο επίπεδο που δεν το πιστεύω. Εγώ και να το δω δεν θα το πιστέψω. Αλέκο, ντροπή. Έλα, Ιάσονα, πέρασε. Γιαννούλα, φέρε να φάμε. Γιατί τόση βιασύνη? Βρε, φέρε, σου λέω. Έχω λόγο. Έχω κακό προαίσθημα. Ήρθε ο Ιάσο να σας δει και μάλιστα σου έφερε και λουλούδια. Ω, πολύ ευγενικό. Δόκτωρ Φωκά, είσαστε η ευεργέτης μου. Δεν έκανα τίποτα εγώ, Ιάσο. Να, εσύ είχες τη θέληση να αλλάξεις. Ήρθα να σας πω ότι δέχομαι να έρθω αύριο στο συνέδριο. Ιάσο, να, με κάνεις πολύ ευτυχισμένη. Τζούλια, θα έρθει μαζί σου αύριο. Ασφαλώς θα έρθει. Θα είναι η ζωντανή απόδειξη της θεωρίας μου για την αρμονία ανάμεσα στις σχέσεις αντρών και γυναικών. Τότε τις έδαινα, τώρα τις λατρεύω. Μπράβο, Ιάσονα. Θα τα πάμε περίφημα το πρωί. Τζούλια, αγάπη μου, νομίζω ότι δεν είναι σωστό να έρθει μαζί σου ο Ιάσονας. Μπορεί να συμβεί κάτι. Τι κάτι, δηλαδή? Κάτι. Τι κάτι? Δεν ξέρω, κάτι τι. Τίποτα δεν θα συμβεί. Ιάσονα, να είσαι έτοιμος το πρωί, θα περάσεις σε παρηφλόρα. Ωραία. Νικηφόρα, κράτα λίγη συντροφιά στον Ιάσονα, θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Εντάξει, αγάπη μου, έλα, Ιάσονα, πέρασε. Φλόρα, ευχάριστα νέα. Ο Ιάσονας θα είναι στο συνέδριο. Νικηφόρη, η καρδιά μου πάει να σπάσει, έχω μεγάλη αγωνία. Εγώ βάση μωρό μου, θα σκίσεις. Πρώτη φορά είμαι βασική εισηγήτρια σε ένα συνέδριο. Συνέδριο τώρα, καλά. Συνέδριο το ορίζει ο Δόκτωρ Ζούλοβιτς. Στην ουσία μια ευρεία σύσκεψη. Τι λες, θα έχει τηλεοπτική κάλυψη, θα το δουν όλες οι χώρες της Μεσογείου. Και τι φοβάσαι, μωρό μου, εσύ έχεις μεγάλη φωτογένεια. Τι ψάχνεις τόσες ώρες εκεί? Το φάξ που μου στείλε ο Μπέρτεγκο. Πρέπει να το απαντήσω σήμερα και δεν μπορώ να το βρω. Αμάν! Ελπίζω να μην το έχει πάρει, Γιαννούλα. Καλημέρα, Γιαννούλα. Καλώς τη. Ξύπνησε. Πρέπει. Θα πιείς καφέ? Έρχομαι σε ένα λεπτό. Καλημέρα, Γιαννούλα. Καλημέρα. Βάλε με ένα καφέ, σε παρακαλώ, αν έχεις την καλοσύνη. Μάλιστα. Παλακάκι, πώς έτσι πρωί-πρωί? Συμπαράσταση. Γιαννούλα, δεν μου λες, ήρθε η Φλόρα, Ήρθε. Γιαννούλα, βάλε ένα καφέ, σε παρακαλώ, για την Τζούλια που να ανέρχεται.
Ναι. Α, μάλιστα, κυρία Γιάσονα. Ναι, μην ανησυχείτε. Έρχομαι. Ναι. Αλέκο, είσαι σίγουρος ότι έχει ξυπνήσει η κυρία Τζούλια? Απόλυτα, την ξύπνησε ο Νικηφόρος. 11.30 ώρα και ακόμα να φανεί. Και στο 10.30 αρχίζει το συνέδριο και κάνει και την έναρξη. Το πώς πάει τη λήξη θα κάνει, όχι την έναρξη. Αχ, και με περιμένει και ο κύριος Ιάσον. 3 φορές έχει πάρει τηλέφωνο. Hi, everybody. Τι έγινε, καφέ, ναι, το κάναμε. Αγόρι μου, παιδί μου, ατελείωτο εσύ. Τι με κοιτάσκαλες σαν τη γυναίκα του Λότ όταν έγινα λάτη? Θέλω να δούμε τι αηδίες έχει γράψει η Τζούλια και τράβε να πάρει το δείγμα. Το δείγμα? Ελληνικά μιλάμε, πουλάκι μου, το δείγμα. Αυτό τον τρολό που θα επιδείξουμε στο συνέδριο. Τον κύριο Ιάσονα να λέτε δείγμα? Δείγμα δεν είναι, λοιπόν, τράβε να τον πάρει. Εγώ έχω να μελετήσω λιγάκι. Οι καθρέφτες σε μαράνανε. Φλωρά, άστο παιδί μου, μη δίνει σημασία, άστο. Αχ, Θεέ μου, γιατί να είμαι φτωχιά. Εγώ είμαι καλλιτέχνη, είμαι ζωγράφο. Έχω ανάγκη από μπογιέ, νερομπογιέ, λαδομπογιέ. Έτσι, και να ζωγραφίσω κάτι. Μια νεκρή φύση, κάτι. Φλωρά, συνέλθω, παιδί μου, τι έπαθε? Κάτι μου ήρθε. Λοιπόν, πήγαινε έξω, παρακαλώ, να κάνει μια βόλτα να πάρει λίγο αέρα και θα πάω εγώ να πάρω το δείγμα. Το Ιάσονα, αν θέλω να πω. Θα συναντηθούμε εκεί, σύμφωνοι? Λοιπόν, χαιρετώ, παιδιά, καλημέρα. Τι καλημέρα, δηλαδή, ο Θεός να βάλει το χέρι. Έλα, Φλωρά μου, ηρέμησε, αγάπη μου. Ηρέμησε, Φλωράκι μου. Ηρέμησε. Τελειώνουμε σήμερα, έτσι. Σίγουρα. Προσευχή. Τα χείλη μου, τα χείλη μου. Καλό. Έλα, Ιάσονα. Αισθάνομαι νευρικότητα. Γιατί πέφτεις? Έχω λίγο τράκυρη φωκάρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, τώρα πια είσαι εντελώς καλά. Εγώ το ξέρω, αυτοί οι γιατροί όμως το ξέρουνε. Αν θελήσουν να χτυπήσουν τη θεωρία της δόκτωρος Φωκά και με στριμώξουν, τι θα κάνω? Μη φοβάσαι, Ιάσονα, γιατρός θα είναι μαζί σου. Σε τελευταία ανάλυση μόνος σου προσφέρθηκες να βοηθήσεις. Μόνος μου προσφέρθηκα, αλλά δεν ξέρω αν έκανα καλά. Καλά έκανες, Ιάσονα. Τώρα πια οι σχέσεις σου με τις γυναίκες είναι σχέσεις αγάπης και συντροφικότητας. Έλα, πάμε. Παρ' όλα αυτά νιώθω νευρικότητα. Γιατί, παιδί μου? Σαν τους ηθοποιούς στις πρεμιέρες. Υπάρχουν και φωτογράφοι. Και δημοσιογράφοι. Ιάσονα, σε παρακαλώ. Πρέπει να καλύψουν τη σύσκεψη. Έλα, πάμε. Άργησε η συγκυτριά σας. Η δόκτωρ Τζούλια μπορεί να είναι σπουδαία επιστήμονα, αλλά είναι και γυναίκα. Αγαπητέ μου Γιάνκο, μόλις έκανες μια φοβερή γκάφα και μάλιστα ενώπιον του τύπου. Μου φαίνεται ότι σου χρειάζεται και εσένα θεραπεία. Τους δημοσιογράφους τους φοβάμαι πιο πολύ από τους γιατρούς. Και τους δικηγόρους. Νομίζω και τους ταξιτζίδες. Πού είναι η δόκτωρ Τζούλια? Κοντά της νιώθω πιο ήρεμος. Σε καταλαβαίνω, Ιάσονα, σε καταλαβαίνω. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι Τζούλια. Αν και αμφιβάλλω αυτή τη φορά τουλάχιστον. Πώς είπατε? Τίποτα, όχι. Λέω απλώς έχει αργήσει, αλλά εγώ δεν ανησυχώ, οπότε μην ανησυχείς κι εσύ. Δεν πάτε να ντυθείτε. Η Χάιντα δεν έφυγε ακόμα και αν σας δει με τις πιτζάμες μπορεί να σας βαρέσει. Γιανούλα, ακού να δεις, αποφάσισα από σήμερα να αντισταθώ. Δεν με βάλει καμία χάιδο εμένα σκλάβο στο παζάρι της εργασίας. Αν τα καταφέρετε, μου τρυπήστε εμένα τη μύτη. Εδώ καλέ τα έχει φτύσει η Φλώρα που είναι τέρας λογικής. Αχ, Φλώρα, Φλώρα! Ακόμα καψούρισα, λεκάκι. Τι έγινε, ρε κορόιδο, ρε. Πάρ' τα απόφαση, το πρόσωπο δεν σε μουστάρει, τελείωσε. Τυρανιέσαι, άδικα. Τσάβα, προσπαθείς να εξαφανίσεις τις ρητίδες σου. Ακού να σου πω, αυτό πάει πάρα πολύ, ε. Δεν έχω ρητίδες, τον εαυτό μου φροντίζω. Άλλωστε ξέρεις ότι έχω πολλές κατακτήσεις. Ναι, ξέρω. Σου τρέχουν με τα μπατζάκια σου τρέφουνε. Άρα κατακαημένη ρούμελη. Λοιπόν, Γιανούλα, φεύγω. Πάω να τρελάω τους τρολογιατρούς. Τσάω. Μάλιστα. Γιανούλα, πιάσε κανένα γλυκό να πάνε κάτω τα φαρμάκια και πούσε και την κρέμα για τα σπυράκια. Έγινε. Ποτέ δεν έκρυψα τις διαφωνίες μου με αυτή τη θεωρία. Η ψυχιατρική, αγαπητέ μου, έχει και αυτή πολλές σχολές, όπως η τέχνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όταν έχετε ασθενείς γυναίκες που υποφέρουν από την κατεπίεση των ανδρών, τι κάνετε? Τις βοηθάω να κατανοήσουν και να δεχτούν τη θέση τους. Και ποια είναι η θέση τους, αγαπητέ μου, δόκτωρ Στάμος? Δεν υπάρχει χωριστή θέση για τα φύλλα. Είναι διαφορετικά, αλλά ισότιμα. Η γυναίκα είναι κατώτερον. Στο τέλος του 20ου αιώνα υπάρχει γιατρός και μάλιστα ψυχίατρος που έχει τέτοια θέση. Απίστευτο! Η αλήθεια, δεσποινής μου, δεν έχει σχέση με τους αιώνες. Είναι αιώνια ίδια και θα σας το αποδείξω. Θα καταρρύψω όλες τις θεωρίες της δόκτωρος Φωκά. Ποιο πανεπιστήμιο τελείωσατε, γιατρέ? Της Μέκας, αλλά έκανα ντοκτορά στη Μεδίνα. Να σας πω κάτι για την αλήθεια σας. Η μαύρη αλήθεια είναι ότι είσαστε ένα φαλοκρατικό σοβινιστικό γουρούνι. Δάφνη! Αυτό σας πηγαίνει πίσω στο μεσαίωνα! Κλισέ! Οι κοινοί άνθρωποι μιλούν πάντα με κλισέ. Μαλώνουμε. Ελάτε να σας συστήσω σε μερικά από τα πιο διάσημα ονόματα που είναι σήμερα εδώ.
Κύριε Φωκά, κι εσείς εδώ. Ήρθατε να θαυμάσατε τη γυναίκα σας. Κύριε Ζούλοβιτς, τι κάνετε? Μια χαρά. Μα πού είναι η Τζούλη, άργησε. Να ξέρετε, κάτι συνέβη ξαφνικά που δεν το περιμέναμε και έρχεται από στιγμή σε στιγμή. Μην ανησυχείτε. Άμα έχω να κάνω με την Τζούλια, δεν ανησυχώ ποτέ. Αλλά επιτρέψτε μου να σας συστήσω. Ο κύριος Ρήγος, δημοσιογράφος, θα καλύψει το συνέδριο. Ο κύριος Φωκάς, εκδότης, σύζυγος της γιατρού μας. Και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος είναι. Ιάσον Μαρκάκης. Είμαι κατά κάποιο τρόπο η ζωντανή απόδειξη της θεωρίας της δόκτωρος Φωκά. Αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εμένα με συγχωρείτε, θα πρέπει να ασχοληθώ με τους καλεσμένους μας και κυρίως με τους ανθρώπους του Ισλάμ. Η Τζούλια είναι αυτή. Άργησα. Τι με κοιτάς, Αντρίκο, σαν ψόφιο ψάρι. Άντε να παραγγείλεις και σβέλτα. Να ξεμπερδεύουμε το σόου, να κάνουμε και καμιά τσάρκα. Τα λέω καλά, μανάρι. Εξαίρετα, κυρία μου. Είμαι ενθουσιασμένος. Παρακαλώ. Όλα καλά, αγάπη μου, όλα καλά. Τι έκπληξη είναι αυτή, δόκτωρ Τζούλια. Ομολογώ πως είσαι απρόβλεπτη. Φαίνεται πως το συνέδριο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα. Νομίζετε, δόκτωρ Ζούλοβιτς. Πριν με έλεγες Αντρίκο. Αντρίκο? Τζούλια, επιτέλους. Βιώνεις τις φαντασιώσεις σου, βλέπω. Βρήκες τη θέση που σου ταιριάζει. Πασαρέλα, ή κάνω λάθος? Θα σας βόλευε πολύ, δόκτωρ Στάμος, αλλά δεν θα σας κάνω τη χάρη. Αυτό το ντύσιμο άλλο δείχνει. Καλύτερα να κρίνετε από αυτά που έχω να πω. Δόκτωρ Ζούλοβιτς, μπορούμε να αρχίσουμε? Βεβαίως. Νικηφόρε. Τζούλια, κυρία Τζούλια, αισθάνομαι νευρικότητα. Ησύχασε, Ιάσον, όλα θα πάνε καλά. Τι συμβαίνει? Εμένα ρωτάτε? Γιατί είμαι έτσι? Σας το είπα το πρωί, δεν με ακούσατε. Ποιο πρωί, ποιο πρωί? Τζούλια μου, όλα είναι υπέροχα, όλα υπέροχα. Το κοστούμι είναι πολύ ωραίο, το φορεμό σου κούκλα είσαι. Σκίσε, σκίσε μόνο. Χαίρομαι πολύ για την γνωριμία σας, κυρία μου. Και αν θέλετε, μπορώ να σας συνοδεύσω στην τσάρκα που λέγατε πριν. Παρακαλώ, καθίστε στις θέσεις σας. Σας παρακαλώ, καθίστε στις θέσεις σας. Παρακαλώ! Άσε, Αντρίκο, τους προλόγους. Θα τους σταματήσω εγώ. Λοιπόν, μάγκες, βουλώστε το να τελειώνουμε. Τη γυναίκα. Το είδος που σ' αρέσει, Φαλοκράτη. Λοιπόν, χαιρετώ τα πλήθη. Γεια και χαρά σας, παιδιά. Ας αφήσουμε τις τυπικότητες. Ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε για τους άντρες της Μεσογείου. Οι μάγκες ταυτίσανε γιατί οι γυναίκες τους τη βγήκαν από τα αριστερά. Τα παίξανε, τα πήρανε στο κρανίο, πάθανε κολάψους. Και βάλανε και εμάς τους τρολογιατρούς στο κεζί. Γιατί πρέπει να τους γιατρέψουμε. Μπας και χάσει Βενετιά βελώνει. Μπράβο! Η κρίση που εδώ και λίγα χρόνια συνταράζει τις δυτικές κοινωνίες δεν έχει θίξει μόνο τις αξίες και τους θεσμούς που σχετίζονται με την εργασία και την παραγωγή, αλλά και όλες σχεδόν τις αξίες της καθημερινής ζωής. Αγώνες ποικιλόμορφοι διεξάγονται για την ελευθερία των εκτρώσεων, για τη σεξουαλική καταπίεση και αθλειότητα, την ανατροφή των παιδιών κτλ. Κτλ. Όλοι αυτοί οι αγώνες έχουν σαν κέντρο την απελευθέρωση των γυναικών. Αυτή η απελευθέρωση όμως τρομάζει τους άντρες. Είναι πολύ δύσκολο οι άντρες, ακόμα και αυτοί που υποστηρίζουν την απελευθέρωση των γυναικών, να πάψουν να σκέφτονται με όρους εξουσίας. Και αυτό γιατί φοβούνται ότι οι όροι θα αντιστραφούν. Είναι καταπληκτική. Και τότε αυτό το γράμμα επιστήμης και απλότητας και φιού και σοβαρότητας και το ανακάτεμα των διαλέκτων με γοητεύουν αφάνταστα. Τα εφτασφράγιστα μυστικά της ιδιωτικής ζωής των ανδρών έχουν γίνει αντικείμενα επικρίσεων. Αυτό που κάποτε θεωρείται φυσιολογική αντρική συμπεριφορά, σήμερα αρχίζει να αμφισβητείται. Μπράβο! Καλά κάνει και αμφισβητείται! Μπράβο! Και τότε τι γίνεται? Τι παθαίνουν οι μάγκες από τα πες, πες και γράψε, γράψε? Κομπλάρουνε, αυτό παθαίνουνε. Γίνονται σκληροί. Αντράκια του τύπου, άσε μας κυρά μου κάτω και τράβω να πλύνεις κανένα πιάτο στην κουζίνα σου. Ή σου στράψω μία να σου δείξω εγώ ποιος διατάζει εδώ μέσα. Εγώ είμαι ο άντρας, ρε, και πηδάω άμα λάχει και βαράω άμα λάχει. Και είναι και μερικοί που τα παίζουνε δημοκράτες. Είσαι ελεύθερη γλύκα να ψηφίσεις ό,τι θέλεις. Είσαι ελεύθερη γλύκα αρκεί να είσαι σούζα. Και ο καφέ στην ώρα του, και το φαΐ στην ώρα του, και να μου είσαι και πιστή. Επίδειξη φεμινισμού κάνετε, δόκτωρ Τζούλια. Αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Καλά τα λέει, ρε! Απάνω του, γιατρίνα! Εσύ τι ένα κατέβεσαι, γιατρός είσαι? Γυναίκα είμαι. Αμφιβάλλω. Ησυχία, παρακαλώ! Τι βαρβαρότητες είναι αυτές? Μα αφήστε την επιτέλους να μιλήσει. Ρε παιδιά, ρε παιδιά! Ησυχία λίγο! Δεν λέω και εμένα μου αρέσει, βαβρό, το παρακάνετε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να μας μιλήσει τώρα το δείγμα. Έλα εδώ, πουλάκι μου. Εμένα μιλάτε? Εσένα, αγόρι μου. Έλα εδώ.
Έλα εδώ να εξηγείς τους κυρίους τι παθαίνει ο άντρας που έχει κάλο στον εγκέφαλο και δεν ακούει τη μαμά του. Θέλω να φύγω, αλλιώς μου τα είχατε πει. Τι αλλιώς τα είχα πει, ρε Χαϊβάνη, τι αλλιώς τα είχα πει, αλλιώς τα είχα πει. Θα σας τράψω μια σου πω πως τα είχα πει. Εσύ ήρθες, μου κατέστρεψες τη ζωή. Θα πληρώσεις, θα τα πληρώσεις. Κάτω τα χέρια σου. Να σε καλά, παλικάρι μου. Κάτω ρε τα χέρια από τη γυναίκα μου. Κάτω ρε τα χέρια από τη γυναίκα μου. Ησυχία! Ησυχία, παρακαλώ! Ησυχία! Παρακαλώ! Παρακαλώ! Ησυχία! Ησυχία! Τα παίξαμε, αγάπη μου, τα παίξαμε. Τα πήραμε στο κρανίο. Παρακαλώ! Νικηφόρε! Νικηφόρε, 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 τι σημαίνει. Όλα καλά, αγάπη μου, όλα καλά. Έλα, Ιάσονα, παιδί μου, ήσυχα σου, έλα. Κυρία Τσούλια, θέλω να φύγω. Μα τι λες, βρε Ιάσονα, μη σε παρασύρουν τα γεγονότα, δείξε θάρρος, όρμα. Ιάσονα, θυμίσου πώς ήσουν πριν και πώς είσαι τώρα. Τώρα είσαι υγιής και δυνατός, πολύ δυνατός. Το ξέρω, αλλά εσείς με κάνετε να αμφιβάλλω. Ιάσονα, έλα σου πάνω. Τα πνεύματα ηρέμησαν, νομίζω πως μπορούμε να αρχίσουμε. Αλλά βρε Τζούλια, σε παρακαλώ, μην του τα ρίχνει έτσι κατάμουτρα. Το ξέρω πως είσαι πρωτοπόρος, αλλά επιστήμονες είμαστε. Υπάρχει και μια διοντολογία. Αυτό εννοείται, δόκτωρ Ζούλοβιτς, και δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί μου κάνετε αυτού του είδους τις παρατηρήσεις. Ιάσονα, παιδί μου, σειρά σου. Έλα εδώ. Συγγνώμη, δόκτωρ Ζούλοβιτς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και αν δεν το βάλει ο Θεός, ας ελπίσουμε θα το βάλει ο Φρόιντ. Όμως η αστική κοινωνία δεν επιτρέπει την απόλυτη σεξουαλική ισότητα. Υπάρχει καταπίεση και περιορισμός. Έχω εδώ έναν εθελοντή. Είναι πλέον θεραπευμένος, υπήρξε όμως θύμα της αντρικής εικόνας που διδάχτηκε να έχει από μικρός. Αλλά η σεξουαλική και κυρίως η οικονομική απελευθέρωση των γυναικών του προκάλεσε σύγχυση. Η σύγχυση έφερε το διχασμό και αναγκάστηκε να γίνει βίαιος. Χρησιμοποίησε τη μόνη δύναμη που του είχε απομείνει, τη σωματική. Και τις έσπασε όλες στο ξύλο. Εκ μέρους των Ισλαμιστών γιατρών θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Οι συνάδελφοι λένε ότι ο Μωάμεθ τα έχει κανονίσει όλα σοφά και ότι το ξύλο κάνει καλό σε όποιο θηλυκό μιλάει, δίχως να το ρωτάνε. Ο Μωάμεθ όμως, κυρία συνάδελφε, δεν ήταν ψυχίατρος και έτσι η γνώμη του δεν έχει καμία απολύτως βαρύτητα σε ένα επιστημονικό συνέδριο. Το λόγο έχει ο Ιάσον Μαρκάκης. Έλα, Ιάσονα, παιδί μου. Μίλα, Ιάσονα, παιδί μου. Οι γυναίκες είναι κατώτερα όντα. Υποβοηθούν μόνο στη διαιώνιση του είδους. Τι λες, Ιάσονα, παιδί μου. Ο μπαμπάς μου τα έλεγε. Και η μάνα του, η γιαγιά μου δηλαδή, του έλεγε: Δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι στη μάνα σου. Η δε μάνα μου που δούλευε πολύ, του έλεγε: Βγάλε έξω τα σκουπίδια, κάνε και καμιά δουλειά. Μπράβο, πουλάκι μου. Και εσύ τι έκανες, Ιάσονα, παιδί μου. Τι να κάνω. Ήταν όπως και τώρα. Μια έτσι, μια αλλιώς. Όπως και εσείς, δόκτωρ. Μια καλή, μια κακή. Έτσι κι εγώ έδερνα τη γάτα μου. Μετά τις συμμαθήτριες, μετά τη μάνα μου, τη γιαγιά μου, μετά όλες τις άλλες γυναίκες. Και τώρα θέλω να δίνω και εσάς. Αν αυτή είναι η θεραπεία σας, δόκτωρ Τζούλια, είμαι απόλυτα σύμφωνος. Κάτω οι γυναίκες να μου γυαλίζουν τα παπούτσια. Τι λες, με Χαϊβάνη. Εγώ τις αγαπάω τις γυναίκες, μ' αρέσουν. Μπράβο, αγόρι μου, έτσι θέλω. Λοιπόν, μάγκες, τέρμα οι ιδεολογίες, τέρμα η καταπίεση. Τα θέλουμε όλα και τώρα, εδώ. Αυτή είναι κούκλα μου, μέχρι με συνέδριο αυτό σας πάρω. Καλά κάνουν και σας βιάζουνε. Τι είπες πριν, ηλίθιε. Δεν ξέρω, όλοι με ρωτάνε. Είσαι άντρας, ρε. Είσαι, παιδί μου, είσαι. Λες, αλλά τον τραφάει ο οργανισμός. Πνίξω, τελειώνω με αυτό. Πνίξω. Είσαστε καταπληκτικοί. Ταράξατε τα νερά, ιδανικοί. Πρώτη φορά μου βλέπω τέτοιο συνέδριο. Βρίσκεις, αγόρι μου, να είσαι καλά. Δεν πάμε καβολού. Εδώ έχει πολύ φασαρία. Να πάμε, γιατί να μην πάμε. Θέλω να σας πω κάτι. Ιδιαίτερα. Δεν μπορεί, ονειρεύομαι. Στον ύπνο μου τα βλέπω. Τζούλια! Τζούλια! Χάιντο! Τζούλια! Τζούλια, πού πας! Βαρέθηκα την παπούρα, μωρό μου. Θέλω να πάρω λίγο αέρα. Και αυτός εδώ τι δουλειά έχει μαζί σου. Ήθελα να μου ψιθυρίσει δύο κουβέντες στο μανάρι. Μανάρι! Τζούλια! Τζούλια, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάμε σπίτι! Τζούλια! Δεν μας αφήνεις, κύριε! Τόση ώρα μιλάγαμε για ισότητα. Η κυρία θέλει να έρθει με μένα. Η κυρία, κύριε, είναι η γυναίκα μου! Ναι, αλλά όχι και η ιδιοκτησία σου. Η κυρία θα έρθει μαζί μου. Η κυρία θα έρθει με μένα. Α, για να σου πω! Σπίτι, γρήγορα. Κρυώνω, ξέχασα τη γούνα μου. Θα τη φέρει η Φλόρα. Mm.
Καϊδό. Κοιμάσαι, Μουτζέ. Νιστάζω. Εγώ και μόνο που σε βλέπω ξυπνάω. Είσαι χόρταγος. Εσύ φταίς γι' αυτό, ξυπνάς το κτίνος μέσα. Τα είδα χτες που κανόνισε εκείνο το Μανούλη. Δεν φταίω, εγώ τα σε βλέπω με άλλους άντρες γίνομαι θηρίο. Αχ, τέτοια θέλω να ακούω, αγόρι μου. Αχ, μη φορά πονάει το κεφάλι μου, παρά ήπια με χτες. Να σου κάνω λίγο μασάζ, έλα. Καφέ θέλω, πες τη Γιαννούλα να μας φτιάξει δύο καφεδάκια. Γιαννούλα. Χαϊδά. Χαϊδά, είμαστε στο ιατρείο, Χαϊδά, σήκω. Και. Θα μας δει για Γιαννούλα, η Φλόρα, τι σου σε παρακαλώ. Άντε καλέ λογαριασμό, θα τους δώσουμε. Γιατί μόνο με εξόρεξε για τρελές. Ναι. Και ο καφές. Να είστε να περιμένει. Κακό κορίτσι. Τι έγινε μόνο με κατσαρίδα, είδες. Νικηφόρε. Τι χαϊδά. Τι κάνουμε εδώ. Τζούλια, εσύ είσαι. Νικηφόρε, τρελάθηκες. Τι κάνουμε εδώ, σε ρωτάω. Κοιμόμαστε. Εδώ. Εδώ κοιμηθήκαμε. Όλη νύχτα. Όχι, όλοι. Δηλαδή πήγαμε και σε ένα μπαρ και μετά πήγαμε σε ένα μπουζουξίδικο και τα πιάμε και κάναμε κέφι και μετά ήρθαμε εδώ και μου είπες για ποικιλία να κάνουμε μερικά πράγματα. Εγώ σου είπα για ποικιλία. Γιατί φορά όταν πίνεις ένα ποτό δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Τζούλια μου, σε παρακαλώ. Αυτή είναι... η μανία σου για σεξ είναι απαράδεκτη. Δεν είναι έτσι. Σε παρακαλώ. Να σου εξηγήσω, Τζούλια, πού πας να σου πω. Τζούλια μου, σε παρακαλώ. Πώς είμαι, Τζούλια. Και έτσι που λέτε έγινε χαμός. Τζούλια μου, να σου εξηγήσω αγάπη μου, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι. Αν ξέρεις, αν μπορεί να έχεις καταλάβει και λάθος. Όντως μπορεί να είναι μια παρεξήγηση. Νικηφόρε, πρέπει να ξαναπάω στο γιατρό, νομίζω.